Ας μείνουμε εμείς. Ναι, φέτος θα το κάνουν τους άλλους αυτή την επικοινωνία, γιατί επιστρέφουν και οι ήρωες. Οπότε θα το ξαναζήσει όλο αυτό πολύ. Ας μείνουμε εμείς στα του Σαββάτου τώρα, που είναι το grande finale της μεγάλης συναυλίας του Σάκη Ρουβά. Και θέλω τώρα να σου θέσω ένα ερώτημα, Σάκη μου, πολύ σοβαρό. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λοιπόν, μετά από κάποιες δηλώσεις σου... Όχι, αρχίζω να σκέφτομαι. Ναι, ναι. από μόνοι μας, ο κάθε ένας πρότεινε ένα μέρος όπου εκεί μπορεί να γίνει ο γάμος σου με την κάποια ζυγούλη. εγώ πρώτη τοποθετήθηκα και είπα ότι πρέπει να γίνει στην Κέρκυρα για να προωθήσουμε και τα ελληνικά νησιά μας. Για την δημοσιότητα που θα πάρει το νησί. Γιατί είναι από εκεί ο Σάκης, ναι. Ναι, γιατί είναι από εκεί ο Σάκης. Η αγαπημένη μου Μέρη. Η αγαπημένη σου Μέρη και συμφωνεί να πάει στη Λευκύμη, αυτά ξέρω, αυτό και εμένα είναι θύμα από εκεί και τον Σάκη. Σα έτυχε πει. Από εκεί και η Μέρη μιλάει. Ναι, ναι, ναι. Η Μέρη δεν δικαιούται να μιλάει. Έτσι. Γιατί? Γιατί σε μία πρόσφατη συνέντευξη που της έκανα βασικά διαπιστώσαμε ότι δεν προτίθεται ούτε να παντρευτεί ούτε να βρει σύντομα κάποιο σύντροφο. Οπότε πρέπει να μείνει έξω από αυτή τη συζήτηση, νομίζω. Ωραία. Από συμφωνώ πολύ. Δεν είναι από αυτή τη συζήτηση. Εγώ είπα Ηλίας Κοκοτό, στο Λούντα. Α, στο Λούντα, στο Φίλιο. Επίσης προτείναμε μια μάκρη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το Τάικ Βοντό το Σάββατο. Έγινε. Γιατί κάνει εκεί την πρόταση. Θα είναι εδώ το Σάββατο η Κάτια. Να τη ρωτήσουμε. Θα μας τα πει. Φέρτε και κουμπάρους και παπάδες εδώ. Να τα καταλαβαίνετε. Θα το οργανώσουμε εμείς σαν εκεί. Πάνω στη σκηνή, Σάκη. Πάνω στη σκηνή. Και να κλείσει πολύ ωραία η συναυλία. Αυτό είναι. Χαμός. Με μια πρόταση γάμου, Σάκη, να κλείσει συναυλία με μια πρόταση γάμου. Γιατί κακό είναι. Ισχύει ότι κάθε χρόνο τη πρότεινε να παντρευτείτε κιόλας και η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτό σημαίνει εδώ και 10 χρόνια. Έτσι. Τόση χιλιόπιτα. Άρα έχεις κάνει 10 προτάσεις γάμου δηλαδή. Τουλάχιστον. Γιατί πολλές φορές και δύο φορές το χρόνο. Τώρα πέρα της πλάκας το σκέφτεσαι σοβαρά κάποια στιγμή να το κάνετε ή δεν σας αφορά ας πούμε. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Αφού έγινε πρόταση γάμου, θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν αισθανθήκαμε εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, όπως βλέπετε, δεν αισθανθήκαμε την ανάγκη να το κάνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω θα συμβεί και μπορεί και σύντομα. Ωραία. Θα γίνει θρησκευτικός γάμος αυτό μόνο πες, όταν παντρευτείτε. Ναι, βέβαια. Κανονικά, πράγματι. Παραδοσιακός. Και κάτι τελευταίο. Τέταρτο παιδί θα δούμε, δηλαδή το έχετε στα σχέδια ή άμα τύχει, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια πάρα πολύ χαρούμενη οικογένεια. Νομίζω ότι η Κάτια χρειάζεται τουλάχιστον ένα μικρό διαλυματάκι. Σωστό. Να επανέλθει. Και στο μέλλον βλέπουμε γιατί όχι. Λοιπόν, Σάββατο στο Taek Bondo, όλοι θα είμαστε εκεί για να κλείσει μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο tour του Σάκη Ρουβά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χώρο του Taek Bondo. Α, κάνετε πρόβα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι. Ετοιμάζουμε, έχουμε ξεκινήσει να στείλουμε τις εξέδρες.